Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Ε, επιστρέψαμε. Τέταρτο μέρο εκπομπή. Πάμε να ανοίξουμε λίγο μια παρένθεση που αφορά θέμα που έχει να κάνει με την ψυχολογία μα. Σωστά, Νίκο. Που έχει καλύτερα. να κάνει με την ψυχολογία μα, έχει να κάνει με το καλοκαίρι, έχει να κάνει γενικότερα με το σώμα μα που το καλοκαίρι γενικότερα είναι σε μεγαλύτερη έκθεση. Ναι. Θα έλεγα και φαίνεται ότι. Το 1 τρίτο των Ελλήνων δεν αισθάνονται καθόλου καλά με το σώμα του. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σε κάποιε ηλικίε είναι ακόμα χειρότερα τα ποσοστά. Η πανδημία παίζει ρόλο ή γενικά διαχρονικά δεν αισθάνεται καλά. Όχι, διαχρονικά δεν αισθάνεται καλά, απλώ η πανδημία επιβαρύνει κάποιε καταστάσει, θα έλεγα. Και Αν και ξέρει, οι ηλικίε το... οι οποίε επιβαρύνονται ναι. περισσότερο, μάλλον φαίνεται ότι δεν είναι οι ηλικίε οι οποίε έχουν επιβαρυνθεί τόσο πολύ από την πανδημία. Το γεγονό ότι δεν αισθανόμαστε καλά με το σώμα μα. Mm -hmm. Λίγο πριν την έναρξη του καλοκαιριού, γενικά και του 12 μήνε. Λίγο πριν την έναρξη του καλοκαιριού, περισσότερο, ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι γενικά περισσότερο. Μπορεί να μα οδηγήσει σε κινήσει ε, που θα δημιουργήσουν πρόβλημα και στην υγεία μα και στην ε, ψυχολογία μα. Σε ακραίε καταστάσει, ναι. Υπάρχουν ακραίε καταστάσει από εκεί και πέρα, οι οποίε ωστόσο δεν είναι η πλειοψηφία. Θα έλεγα ότι είναι μια ισχυρή μειοψηφία των περιπτώσεων. Ξέρει γιατί το λέω, γιατί mm. έχουμε και το φαινόμενο των αναβολικών. Mm. Όπου κάποιο ο οποίο δεν αισθάνεται καλά με το σώμα του, ίσω mm. σκεφτεί. Ε, χαζά, βέβαια, αν μου επιτρέπει τον όρο, mm. να mm. καταφύγει εκεί. Ναι. ναι, συμβαίνει αυτό πάρα πολλέ φορέ. Δυστυχώ, μιλούμε για ανθρώπου οι οποίοι ωστόσο δεν του τους αρέσει το σώμα τους σε πρώτη φάση ή μπαίνουν, αν το θέλεις, διαφορετικά μέσα σε ένα τελείως διαφορετικό φαυλοκύκλο, γιατί είναι φαυλοκύκλος, θέλουν πολύ γρήγορα επιδόσει, επιδόσεις, θέλουν πολύ γρήγορα αποτελέσματα και σαφέστατα νομίζω ότι μπαίνουν σε έναν κύκλο που δεν, δεν τους βοηθάει καθόλου. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε γενικώ για την εικόνα του σώματος που δεν μας αρέσει και πολλές φορές, ωστόσο, για να ανταπεξέλθουμε, όπως είπες πολύ σωστά, μπαίνουμε και στα αναβολικά. Και στα Λοιπόν, ε, άνοιξα τώρα μεγάλο κεφάλαιο αλήθεια. Ναι, Πρέπει να ναι, το ναι, μεγάλο άλλη στιγμή. κεφάλαιο. Νομίζω ότι κάποια στιγμή ίσω πρέπει να το, τον σωστά, να το πιάσουμε. Κόπο, να το πιάσουμε Δεδομένο του ότι πραγματικά είναι μια μάστιγα, όχι τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλά χρόνια νομίζω ότι είναι. Από εκεί και πέρα μιλάμε σήμερα για την εικόνα του σώματο. μια έννοια η οποία μπήκε από το 1935 από τον ψυχολόγο, τον Αυστραλό, τον Μπολ Αναφέρεται γενικότερα στι πεπιθήσει τι οποίε έχουμε για το σώμα μα, τα συναισθήματα, στι σκέψει, στι αξιολογήσει τι οποίε έχουμε για το σώμα μα. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, φαίνεται ότι η εικόνα που έχουμε όλοι για το σώμα μα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων έχουμε μια χειρότερη εικόνα. Κάποιοι άνθρωποι πολύ χειρότερη εικόνα σε σχέση με αυτό το οποίο είναι στην πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, σε κάποιε ηλικίε τα πράγματα σκοράρουν αρκετά ψηλά. Φαίνεται, για παράδειγμα, ότι στι ηλικίε τη εφηβικέ και μετεφηβικέ ηλικίε, τα αγόρια σε ένα ποστό 55%, το ένα στα δύο αγόρια, και τα κορίτσια σε ποστό 80% δεν του αρέσει το σώμα του. Άρα λοιπόν, πολύ απλά νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα πρόβλημα. Α μιλήσουμε ωστόσο για την πρώτη κάρτα, μύθη και αλήθειε για την εικόνα του σώματο. Τι είναι αυτό που βλέπω στον καθρέφτη. Είναι αυτό που βλέπω στον καθρέφτη. Το, το, το σώμα μου είναι μύθο βεβαίω αυτό, δεδομένο του ότι η εικόνα του σώματό μου είναι μια πολυδιάστατη εικόνα, η οποία Με πολλέ φαίνεται... οπτικέ. Ναι, με πολλέ οπτικέ ακριβώ. Η οποία φαίνεται ότι έχει σκέψει, έχει αντιλήψει, έχει συναισθήματα επάνω στο σώμα μου και δεν είναι καθαρά αυτό που βλέπω στον καθρέφτη. Θα έλεγα ότι σε μια ισχνή μειοψηφία των περιπτώσεων είναι αυτό που βλέπω στον καθρέφτη, γιατί πολλέ φορέ ο καθρέφτη, εντό αγωγικών και μεταφορικά βεβαίω, λειτουργεί, θα έλεγα, παραμορφωτικά από εκεί πέρα και παραμορφώνει αυτήν την εικόνα του σώματο που έχουμε. Δεύτερο είναι στατική. Όχι. Είναι δυναμική και εξελισσόμενη. Είναι μύθο και αυτό. Είναι δυναμική και εξελισσόμενη. Εξελίσσεται. Δηλαδή, μπορεί να έχω μια καλή εικόνα του σώματο στα 10 μου χρόνια. Ναι. Στα 15 να έχω μια κακή εικόνα. Στα 25 να έχω μια αρκετά καλή εικόνα. Και μιλώ για συγκεκριμένε ηλικίε που συνήθω χειροτερεύει η εικόνα του σώματο, στην ηλικία δηλαδή τη εφηβεία. Επηρεάζεται από τη συναισθηματική μα κατάσταση, βεβαίω. Αυτό είναι βεβαίω μια αλήθεια. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά είναι αμφίδρομη και ε, ε, ανάλογη με τη συναισθηματική μα κατάσταση. Δηλαδή, αισθανόμαστε άσχημα. Άρα λοιπόν η συναισθηματική μα κατάσταση είναι άσχημη και άρα λοιπόν η εικόνα του σώματο αντίστοιχα είναι άσχημη. Ή αντίστοιχα, αν έχουμε μια άσχημη εικόνα του σώματο, επηρεάζεται η συναισθηματική μα κατάσταση. Επηρεάζεται το πώ αισθανόμαστε δηλαδή. Βελτιώνεται με την αισθητική χειρουργική. Αυτό είναι αλήθεια εν μέρη βεβαίω, δεδομένου του ότι η αισθητική χειρουργική θα έλεγα ότι είναι ένα κίνητρο, μια φετηρία για να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψη, τον τρόπο συμπεριφορά και τον τρόπο αντίδρασή μα. Πολλέ φορέ όμω δεν αρκεί μόνο αυτό. Η εικόνα του σώματο είναι μια εσωτερική εικόνα την οποία έχουμε εμεί την οποία έχουμε πλάση, θα δούμε με βάση ποιε συνθήκε με βάση τι στοιχεία. Και από εκεί και πέρα είναι η εικόνα η οποία μπορεί να βελτιωθεί από την αισθητική χειρουργική. Μάλιστα. Καθορίζει την εξέλιξή μα. Βεβαίω είναι μύθο, δεδομένο το ότι υπάρχουν οι αξίε, υπάρχουν τα ιδανικά, υπάρχουν και οι αρετέ, οι οποίε ουσιαστικά καθορίζουν επίση την εικόνα του σώματό μα. Και η θετική τώρα λοιπόν εικόνα του σώματό μα εξαρτάται από εμά, είναι μια αλήθεια βεβαίω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα media, τα social media τελευταία, τα οποία πολύ συχνά επηρεάζουν, απλά περνούν μέσα από το προσωπικό μας φίλτρο. Δηλαδή όλα αυτά περνάνε μέσα από ένα προσωπικό φίλτρο. Αν έχω ένα καλό προσωπικό φίλτρο, τότε πολύ απλά δεν μπορεί να χαλάσει η εικόνα του σώματος την οποία έχω. Δεύτερον, διαστάσει τι οποίε δομείται. η αντιληπτική διάσταση. Δηλαδή, εξαρτάται από το πώ αντιλαμβανόμαστε το σώμα μα. Αυτό είναι κάτι καθαρά υποκειμενικό. Εγώ αντιλαμβάνομαι το σώμα μου διαφορετικά, εσύ αντιλαμβάνεσαι το δικό σου σώμα διαφορετικά. Το δεύτερο είναι η συναισθηματική διάσταση. Τα συναισθήματα δηλαδή τα οποία έχουμε ή τα συναισθήματα τα οποία μα δημιουργεί το σώμα μα όταν το κοιτάζουμε ή έχουμε εκείνη τη χρονική στιγμή, μα δημιουργούνται όταν κοιτάζουμε το σώμα μα τον καθρέφτη. Το τρίτο είναι η γνωστική διάσταση, δηλαδή οι σκέψει και οι πεπιθήσει που έχουμε γύρω από το σώμα μα και αυτέ δομούνται από πού, από την παιδική μα ηλικία, από την οικογένειά μα, η οποία πολύ απλά δομεί τη γνωστική διάσταση και η συμπεριφορική διάσταση, πράξη. Συμπεριφορέ και ενέργειε από εκεί και πέρα τι οποίε υιοθετούμε, όπω για παράδειγμα την αποφυγή του μπάνιου στη θάλασσα το καλοκαίρι. Πάρα πολλοί κόσμοι, από αυτού που λέγαμε που δεν αισθάνονται καθόλου καλά με το σώμα του, είτε διαλέγουν κάποιε έρημε παραλίε, είτε προσπαθούν να αποφύγουν καν να πάνε στην παραλία στη θάλασσα στο μπάνιο. Παράγοντε οι οποίοι διαμορφώνουν το σώμα. Πρώτον είναι η οικογένεια. Είναι οι γονεί, είναι η διατροφή, είναι τα πρότυπα από εκεί και πέρα, οι ανάγκε οι οποίε καθορίζουν τη θετική ή την αρνητική εικόνα του σώματο την οποία έχουμε. Καθοριστικό ο μια οικογένεια... τη οικογένεια λοιπόν σε αυτέ τι περιπτώσει. Ναι, καθοριστικό, καθοριστικότατο θα έλεγα, σύνθετο ο ρόλο τη οικογένεια, Πολύ σημαντικό ο ρόλο τη οικογένεια, ίσω ο πιο σημαντικό ρόλο. Σκέψου από εκεί και πέρα, κάποιου γονεί οι οποίοι με κάποιο τρόπο λειτουργούν, θα έλεγα, απαξιωτικά για κάποιο άτομο το οποίο είναι όχι στον άμεσο κύκλο του, απ' έξω. Κάποιο άτομο το οποίο έχει παραπανήσια και κιλά. Και κάποια στιγμή το ίδιο το παιδί όταν ελκυώνεται, ναι. αποκτά παραπανήσια κιλά και έχει με κάποιο τρόπο μεγαλώσει μέσα σε μια διαδικασία. Να πιάσουμε και την, και την περίπτωση ενό λάθο προτύπου. Δηλαδή, ένα πατέρα ο οποίο ασχολείται. 20 ώρες το 24 ώρο υπερβολή βέβαια με το σώμα του μέσα από το γυμναστήριο. Βεβαίως. Και ένας γιος ή μια κόρη που θέλει έχοντας το μυαλό ως πρότυπο τον, τον, γονέα, τον πατέρα, να του μοιάσει. Ναι. Λειτουργεί πολύ δύσκολα και σκέψου το συγκεκριμένο παιδί, αν θα καταφέρει ω ένα σημείο να του μοιάσει, ω ένα σημείο θα λέγαμε ότι θα αντιμετωπίσει καλά την κατάσταση. Σκέψου το συγκεκριμένο παιδί, ωστόσο, όταν δεν θα καταφέρει να μοιάσει τον πατέρα. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ο πατέρα θα γνωρίσει αυτή τη συμπεριφορά του παιδιού, στη χειρότερη των περιπτώσεων ο πατέρας θα κατακεραπνώσει τη συμπεριφορά του παιδιού. Άρα λοιπόν πόσο δύσκολα θα αισθανθεί ένα παιδί το οποίο δεν θα βρίσκεται με βάση τα πρότυπα του πατέρα, δεν θα έχει εξελιχθεί με βάση τα πρότυπα του πατέρα και αντίστοιχα το ίδιο παιδί ε, θα, θα, θα παίρνει, θα έλεγα, την απόρριψη από τον πατέρα. Δεύτερο λοιπόν, είναι οι παράγοντες, δεύτερος από τους παράγοντες που διαμορφώνουν είναι οι ανθρωπικοί παράγοντες, θα έλεγα η προσωπικότητα, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η χαμηλή αυτοπεποίθηση, από εκεί και πέρα και τα διάφορα άλλα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Για παράδειγμα, στην ανορεξία, μια ακραία κατάσταση ναι. όπου κάποιο δεν του αρέσει το σώμα του, έχουμε τελειοθυρία, δηλαδή τα άτομα τα οποία είναι ανορεκτικά, είναι κατά βάση τελειοθυρικά άτομα. Από εκεί και πέρα οι δείκτε μάζα σώματο. Προφανώ, όσο μεγαλύτερο είναι ο δείκτη μάζα σώματο, τόσο πιο πολύ άσχημα αισθάνεται κάποιο ε, για το σώμα του. Θα έλεγα ότι αυτό δείχνει ότι άτομα με μεγάλο δείκτη μάζα σώματο φοβούνται πάρα πολύ την αρνητική αξιολόγηση και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπαίνουν στη διαδικασία του να εκτεθούν μπροστά στου υπόλοιπου. Το επόμενο είναι η κοινωνική επιρροή. Προφανώ, τελευταίο, το οποίο έχει να κάνει με τα πρότυπα, τα μέσα μαζική ενημέρωση και επίση με τα social media τα οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Α, ανθούν και θα έλεγα ότι καλλιεργούν ένα ένα πρότυπο για το για το σώμα το οποίο είναι α, αρκετά λαμβασμένο. Ένα περιβάλλον με κινδύνους, Ακριβώς. με εμπόδια και παγίδες. Ακριβώς. Ακριβώς. Και, και δύσκολο περιβάλλον. Παράγοντε οι οποίοι την επηρεάζουν από εκεί πέρα, η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση. Δύο έννοιε οι οποίε είναι πολύ κοντινέ έννοιε. Λίγο διαφορετικέ μεταξύ του. Δηλαδή, όσο περισσότερο πιστεύουμε, όσο περισσότερο πιστεύουμε στον, εαυτό μας, στον εαυτό μας, τόσο καλύτερη εικόνα έχουμε για το σώμα μα. Θα έλεγα ότι η αυτοπεποίθηση είναι στο τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να καταφέρουμε, ενώ η αυτοεκτίμηση θα είναι τι μα κάνει να νιώθουμε ασφαλεί. Είναι γετνιάζουσε έννοιε, αλλά ωστόσο έχουν μια πολύ μικρή διαφορά μεταξύ του. Το επόμενο είναι οι διαταραχέ τη διάθεση. Δηλαδή, το κατά πόσον κάποιο αισθάνεται καλά. Σκέψου κάποιον ο οποίο είναι σε κατάθλιψη για κάποιον άσχετο λόγο. Προφανώ αυτό ο άνθρωπο δεν έχει καθόλου καλή εικόνα για το σώμα του. Ή επίση και η διπολικότητα. Για παράδειγμα, η διπολική νόσο, την οποία την έχουμε δει αρκετέ φορέ. Αγχώδει διαταραχέ. Κάποιο ο οποίο είναι αγχωμένο. Περνά μια περίοδο στην οποία είναι αγχωμένο. Προφανώ ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει καθόλου καλή εικόνα για το σώμα του. Και επίση τελευταίο το χρόνιο θυμό, ο οποίο είτε εσωστρέφεται στη χειρότερη των περιπτώσεων, ναι, ναι. είτε εξωστρέφεται. Πολλέ φορέ, μάλιστα, σε έναν άνθρωπο που δεν έχει καλή εικόνα για το σώμα του, ο χρόνιο θυμό έσω στρέφεται και άρα, ποιο τον πληρώνει το ψυγείο. Πολύ εύκολα λοιπόν μπαίνω στη διαδικασία να λειτουργήσω αυτοκαταστροφικά, μπαίνοντα ε, ουσιαστικά καταπίνοντα στροφέ, άρα την πληρώνει το ψυγείο με κάποιο τρόπο ο θυμό αυτό δεν στρέφεται προ τα εκεί που έπρεπε να στραφεί. Ναι. Πολλά άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα με παραπάνω κιλά έχουν πρόβλημα με τη διαχείριση του θυμού του. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα. Ε, Συμπεριφορέ οι οποίε δείχνουν αρνητική εικόνα, λεπτομερεί για εξέταση στον καθρέφτη, το, 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 το να κοιτιέμαι συνεχώ τον καθρέφτη. Από εκεί και πέρα, συχνό ζύγισμα, η αποφυγή τη ζυγαριά, δεν, δεν πλησιάζω καν τη ζυγαριά δηλαδή, η υπερβολική έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία του σώματο, αυτό καθιστά μάλιστα και μια συγκεκριμένη διαταραχή, δηλαδή ειδικά στι μικρέ ηλικίε, 16, 17, κολλούν 18. Κολλούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματο. Ναι, αιμονή το ότι το συγκεκριμένο σημείο του σώματο δεν είναι με βάση τα πρότυπα: η μύτη, τα πόδια, τα χέρια, το πρόσωπο, τα αυτιά. Και από εκεί και πέρα υπάρχει, για παράδειγμα, μια αιμονή κάποιων συγκεκριμένων ηλικιών. Στη συγκεκριμένη κατάσταση. Και μπαίνει μιλά και ο πλαστικό χειρουργό στο παιχνίδι, Μπαίνει και ο πλαστικό χειρουργό ναι, ναι, μπαίνει και ο πλαστικό χειρουργό στο παιχνίδι. Τι περισσότερε φορέ δεν υπάρχουν και τόσο καλά αποτελέσματα, δεδομένου ότι είναι καθαρά ψυχικό το κομμάτι το συγκεκριμένο. Απλά, όπω είπαμε, ο πλαστικό χειρουργό μπορεί να λειτουργήσει θετικά για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα να δώσει μια πολύ μικρή όθηση. Τι περισσότερε φορέ δυστυχώ, εάν μιλούμε για τη συγκεκριμένη διαταραχή, επιστρέφει αυτή η διαταραχή, εστιάζοντα την προσοχή μα σε κάποιο άλλο σημείο του σώματό μα που δεν μα αρέσει. Ναι. Γιατί, γιατί καθαρά το πρόβλημά μα είναι εσωτερικό. Από εκεί και πέρα, σύγκριση, συνεχή σύγκριση με του άλλου, συχνέ διέτε, πάρα πολύ συχνέ δίαιτε, αυτοκριτική, κακή αυτοκριτική, είτε δημόσια αυτοκριτική, δηλαδή να κατακρίνω τον εαυτό μου δημόσια, είτε σε προσωπικό επίπεδο. Και από εκεί και πέρα η προσπάθεια γενικότερα να καλύψω το σώμα μου. Uh, δεν, 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 δεν αφήνω το σώμα μου ελεύθερο, υπερβολική γυμναστική πάρα πολύ συχνά, παρεμβάσει αισθητική μπότοξη, ακόμα και χρήση φαρμακευτικών ουσιών, αυτό το οποίο έλεγε προηγουμένω, ναι. ακόμα και καθαρκτικών ουσιών, προκειμένου να χάσω υπερβολικά κιλά γρήγορα και πολύ συχνά γρήγορα κιλά. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα συναισθήματα τα οποία υπάρχουν σε αυτήν την περίπτωση, άγχο, λύπη, ντροπή. Προφανώ και άγχο υπάρχει και λύπη υπάρχει και ντροπή υπάρχει για τη δημόσια έκθεση του σώματός μου. Είναι γενικά συμπεριφορές α, που έχουν ως πρωταγωνιστές εφήβους περισσότερες φορές. Είναι συμπεριφορές οι οποίες έχουν ως πρωταγωνιστές εφήβους στη συντριπτική, στη, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Ωστόσο, όχι μόνο εφήβους. Οι έφηβοι δεδομένου ότι βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο, το σώμα αλλάζει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ο αγέφαλο, να το πούμε διαφορετικά, δεν προλαβαίνει να, να ελέγξει αυτέ τι αλλαγέ. Και Αυτό ο, ο οποίο έχει αλλαγές. ένα ύψο σήμερα, για παράδειγμα, ένα και μετά από 6 μήνε, μετά από 8 μήνε, μπορεί να έχει ένα 65, ένα 70, να έχουν αλλάξει τελείω τα χαρακτηριστικά του. Ο εγκέφαλο δεν μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα. Άρα λοιπόν, ένα παιδί το οποίο προέχει μια κακή εικόνα του σώματό του, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έλεγα χειροτερεύει αυτή η κατάσταση και έχει να αντιμετωπίσει ένα ένα σε... κακό οικογενειακό περιβάλλον. Και ένα έφηβο και παράλληλα και άλλου προβληματισμού. Προφανώ και άλλου προβληματισμού. Δεν ασχολείται ότι... μόνο με το σώμα του. Ακριβώ και προβληματισμού που έχουν να κάνουν με το πόσο τελικά εγώ θα γίνω αποδεκτό από την ομάδα. Άρα λοιπόν, ένα έφηβο ο οποίο έχει κάποιο θα λέγαμε, σημείο του σώματό του το οποίο δεν αρέσκεται. Με κάποιο τρόπο το σημείο του σώματό του είναι αρκετά. Δεν, δεν είναι με βάση τα, τα, τα κρατούντα. Ε, περιθωριοποιείται από του υπόλοιπου. Δεν γίνεται αποδεκτό στην ομάδα, αλλά λοιπόν είναι μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά δύσκολη για το συγκεκριμένο. Η εικόνα του, του σώματο και social media. Και social media. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο, δεδομένο του ότι στα social media έχουμε την αποθέωση τη εικόνα, έχουμε γενικότερα τη σύγχρονη κουλτούρα του τέλειου. Θα έλεγα ότι έχουμε φωτοσοπαρισμένες εικόνε, πραγματικά δηλαδή, εικόνε οι οποίε με κάποιο τρόπο προσπαθούν να δείξουν κάτι όσο το καλύτερο γίνεται θα έλεγα σε πρώτη φάση τι να κάνουμε. Κάντε unfollow, δηλαδή σε λογαριασμού οι οποίοι σα κάνουν να, να αισθάνεστε, άσχημα. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθώ κάποιον ο οποίο με κάνει να αισθάνομαι άσχημα. Γιατί πολύ απλά αυτό ο κάποιο έχει κάποιε άλλε χιλιάδε ακολούθησε από πίσω. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο α μπω στη διαδικασία να τον διαγράψω. Πώ θα δύσκολο. το δεχτεί ένα έφηβο αυτό. Δύσκολο, αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένη περίπτωση. Αν δεν ένα έφηβο πρέπει να το κάνει. Ποια αντίδρασή του. σω είναι και η αντίθετη. Ξέρεις, νομίζω ότι ο έφηβος όταν θα κάτσει κάποιο και θα του συζητήσει αρκετά έτσι, ήρεμα, όμορφα και θα ακούσει τον έφηβο τι θέλει να πει, ίσω είναι έτοιμο να ακούσει το ότι τελικά πληρώνει τίμημα αρκετά υψηλό όταν μπαίνει στη διαδικασία να ακολουθεί κάποιον άνθρωπο ο οποίος, του οποίου η ζωή φαίνεται στα social media ότι είναι όλα τέλεια. Μάλιστα. Προφανώ από εκεί και αν... είναι έτσι η κατάσταση. Και αν ο περίγυρο του εφήβου κινείται στην αντίστοιχη, στην αντίθετη κατεύθυνση. Θα έλεγα ότι αυτό θα, θα αποτελέσει, θα μείνει μόνο του, δεν θα υπάρχει μια δεν είναι ότι περιθωριοποιείται. Γιατί Ακριβώς νομίζω ότι ο ίδιο ο έφηβο οφείλει να καταλάβει τελικά ότι όχι μόνο μέσα από την συνύπαρξη με κάποιου άλλου εφήβου στα social media θα μπορέσει να γίνει αποδεκτό στην ομάδα. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν και μετρούν και άλλε καταστάσει τουλάχιστον στην εφηβική ηλικία, εκτό από το κατά πόσον τέλο πάντων κάποιο βρίσκεται στα social media ή όχι. Uh, το δεύτερο είναι δώστε ποικιλία στο φίτσα. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν θα βλέπω τη ζωή μονοδιάστατα, αλλά θα έχω μια ποικιλία και θα έχω και πραγματικά κάποιου άλλου ακολούθου. Άρα, λοιπόν, ω ένα σημείο, τελικά τι κάνω, βρίσκω και κάποιες άλλες, κά, κάποια άλλα πρόσωπα, τα οποία κάποια άλλα πρόσωπα δεν με βάζουν στη διαδικασία να, 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 να περιοριστώ και να αισθανθώ ότι είμαι ο παραγωνισμένο ή αυτό ο οποίο δεν έχω καθόλου καλή εικόνα του σώματό μου. Το επόμενο είναι ότι ελέγξτε το λογαριασμό σα, δεδομένου ότι πολλέ φορέ οι ίδιοι έφηβοι πέφτουν στην παγίδα να κάνουν αυτό που προσπαθούν να αποφύγουν. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να αποφύγω να δείξω τον τέλειο εαυτό μου και τελικά μπαίνω στη δικασία να πέσω σε αυτή την παγίδα, ειδικά μέσα στα social media. Έχω την αίσθηση βεβαίω ότι όπω λε, πολύ δύσκολο να μπορέσει να πείσει κάποιον έφηβο, ειδικά σε αυτή την ηλικία. Αλλά νομίζω ότι αυτοί είναι οι τρει άξονε, αυτοί οι πυλώνε, του οποίου πρέπει κάποιο να, να κινηθεί. Τώρα, κακή εικόνα του σώματο και συναισθηματική κατάσταση. Προφανώ υπάρχει ντροπή, υπάρχει αμηχανία, υπάρχει άγχο, υπάρχει προσωπική αποτυχία. Α μην ξεχνάμε το ότι η προσωπική αποτυχία έρχεται πολλέ φορέ με, μετά από πολλέ δίαιτε, οι οποίε είναι και α, όχι τόσο επιτυχεί. Μειωμένη πνευματική απόδοση, δεδομένου ότι κάποιο άνθρωπο δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Χαμηλή αυτοεκτίμηση, επόμενο πίνακα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, σεξουαλική δυσλειτουργία, πάρα, πάρα πολλέ φορέ στη σεξουαλική δυσλειτουργία συνεπάρχει μια κακή εικόνα του σώματο. Ένα άνθρωπο, ο οποίο α μια γυναίκα, η οποία δεν, θέλει να, δεν, έχει το καλή εικόνα του σώματό τη. Πώ θα λειτουργήσει το σεξουαλικό τομέα, Πολύ, πολύ δύσκολα. Άρα λοιπόν υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα τόσο στον άντρα όσο στη γυναίκα, στη δική τη λειτουργία, ανοργασμία στη γυναίκα, δεδομένο το ότι υπάρχει μια κακή εικόνα του σώματο. Και επίση συνεχεί διέτε, οι οποίε θα έλεγα στι περισσότερε περιπτώσεων είναι ανεπιτυχεί. Όπω είπα και προηγουμένω, από εκεί πέρα μιλούμε πολλέ φορέ στην ακραία κατάσταση για αυτό που λέγαμε σωματοδυσμορφική διαταραχή. Δηλαδή για παιδιά τα οποία δεν έχουν καθόλου μα καθόλου καλή εικόνα του σώματο του. Σώματος τους. Είναι μειοψηφία βεβαίω. Είναι γύρω στο 2% περίπου για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, πολλέ φορέ είναι τα άτομα τα οποία αυτά αποτείνονται είτε σε δραματολόγου είτε σε πλαστικού χειρουργού. Δυστυχώ, αυτή η παθολογία συνεπάρχει πολλέ φορέ με κατάθλιψη, κοινωνική φοβία και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Τελευταία, φτάνουμε στην τελευταία, στην τελευταία κάρτα όπου μιλούμε για συμπεριφορέ που βοηθούν. Ποιε συμπεριφορέ βοηθούν, αν μπορούμε να προτρέψουμε κάποιον ο οποίο έχει μια κακή εικόνα του σώματό του. Εξωστρέφεια. Το να μπορέσω να μιλήσω, το να μπορέσω να συζητήσω, το να μπορέσω να ανοιχτώ, το να μπορέσω να είμαι όσο περισσότερο κοινωνικό. Άρα κοινωνικότητα. Αποτελεσματικότερη παρουσίαση του εαυτού μου. Είναι πολύ δύσκολο, βέβαια, σε κάποιον άνθρωπο ο οποίο είναι κλειστό, εσωστρεφή και γενικότερα δεν παρουσιάζει καλά τον εαυτό του, να παρουσιάσει καλά τον εαυτό του, αλλά τουλάχιστον πρέπει να κινηθεί προ αυτή την κατεύθυνση, προ αυτόν τον άξονα. Δημιουργικότητα. Α γίνω δημιουργικό σε κάτι άλλο. Είναι πολύ σημαντικό να γίνω δημιουργικό σε κάτι, να αισθανθώ δημιουργικό σε κάτι και από εκεί και πέρα, όντα καλύτερα ο ίδιο συναισθηματικά, αυτό θα λειτουργήσει θετικά και στην μου. Υγιεινέ διατροφικέ συνήθειε, προφανώ και άσκηση από εκεί και πέρα, δεδομένου ότι και η υγιεινή διατροφή, όπω και η άσκηση, βοηθάει το να αγαπήσω το σώμα μου, βοηθάει το να εστιάσω την προσοχή στο σώμα μου και να έχω μια καλύτερη Βάλτε. ή το δυνατόν εικόνα του σώματό μου. Λοιπόν, το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει μέσα από την παρουσίαση που κάναμε, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ενώ γενικώ δεν έχουμε μια καλή εικόνα του σώματό μα, ίσω θα έπρεπε με κάποιο τρόπο οι ίδιοι οι γονεί, η ίδια η οι οικογένεια να ευαισθητοποιηθεί, ούτω ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει θετικά, ούτω ώστε τα παιδιά να έχουν μια καλή εικόνα του σώματο να να, να, λειτουργήσουν, να, να, λειτουργήσουν, καλά. Είναι, Είναι αυτό ο, ο περίγυρο στο οικογενειακό περίγυρος περιβάλλον. Στο οικογενειακό περιβάλλον, ακριβώ. Και ξεχώρισε αυτό που είπε, αν συζητήσει με έναν έφηβο, σίγουρα θα υπάρχει μια κατάληξη. Και βασικά σίγουρα... να να ακούσει τον έφηβο στην λοιπόν. περίπτωση. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε.